Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το σημερινό μας θέμα είναι η κατάπτωση της πολιτικής ηθικής. Η πτώχευση δηλαδή της πολιτικής. Δεν είναι μόνο η οικονομική πτώχευση. Αυτά είναι λόγια του αέρα και της χαλιμάς που θα έλεγαν οι άνθρωποι του πεζοδρομίου. Που αυτοί είναι και οι πιο ειλικρινείς από εμάς δηλαδή, οι οποίοι το παίζουμε και μορφωμένοι και διανοούμενοι και στοχαστές και όλα τα ξέρουμε και όλα. Για όλα έχουμε άποψη και θέση. Θα ξεκινήσω με ένα στίχο του Αριστοφάνη από τους Εκκλησιάζουσες για να δώσω αφορμή και στους καλεσμένους μου αλλά και σε εσάς να προβληματιστούμε όλοι μας όσο μπορούμε περισσότερο και εν ώψη των εκλογών που θα έχουμε τώρα για να δούμε δηλαδή τι κάνουμε, πού πάμε, από πού ήρθαμε και εν πάση περιπτώσει γιατί υπάρχουν. Πονάω που βλέπω όλα να σαπίζουν σε αυτόν τον τόπο. Και αν φανεί κάποιος μια μέρα έντιμος, σε 10 μέρες σκαρτέρει. Φέρνει άλλον, βγαίνει χειρότερος. Λέει ο Αριστοφάνης, παρακαλώ πάρα πολύ, που οι μισοί και πλέον Έλληνες, για να μην πω όλοι οι Έλληνες σχεδόν, ξεχνάμε ότι αυτά τα είπε ο άνθρωπος πριν 2,5 και κάτι χιλιάδες χρόνια. Και αυτό συμβαίνει και σήμερα. Και θα παρουσιάσω τους καλεσμένους μου για να τους δώσω και το λόγο σε αυτούς βέβαια και θα πούμε και άλλα. Το τι είπε και ο Ευρυπίδης, το τι είπε και ο Ισοκράτης στο τέλος. Και δεν τα λέμε μόνο για το θεωρητικό μέρος, ούτε για να κάνουμε επίδειξη γνώσεων. Δεν τα ξέρουμε, τα διαβάσαμε κι εμείς, τα μάθαμε από άλλα βιβλία. Αλλά τα λέμε για να ξυπνήσουμε την συνείδηση και όχι το θυμικό του Έλληνα, την κρίση του Έλληνα. Που κάθε φορά λέει τι τον ψήφισα αυτόν και την επομένη τριετία ή τετραετία τον ξαναψηφίζει για να τον ξαναβάλει στο λούκι, να τον βάλει το ζυγό, γιατί αυτή είναι μια κατοχή οικονομική, πολιτική, ηθική αυτών οι οποίοι κυβερνούν αυτόν τον τόπο. Υπάρχει τόση διαφθορά που κακός ο Πρωθυπουργός διατείνεται παντού ότι κυβερνώ μια χώρα διεφθαρμένη. Διεφθαρμένοι είναι αυτοί που την κυβερνούν. Γιατί ο Ισοκράτης λέει παρακάτω το της πόλεως όλης ήθους ομοιούται της άρχουση. Οι πολίτες δηλαδή έχουν το ήθος των αρχόντων. Άρα από αυτούς τα παίρνουμε. Αυτοί σπέρνουν και εμείς καρπίζουμε τη διαφθορά. Έχω μαζί μου τον κύριο Κωνσταντίνη τον Λευτέρη, πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Έναν άνθρωπο αγωνιστή, όπως τον ξέρετε όλοι, που παλεύει και αυτός σαν τον Θερβάντες εκεί πέρα, κυνηγάει ανεμόμυλους, ίσως να σιάξει ο τόπος, καλά κάνει βέβαια, καλύτερα να πολεμάμε άδικα και άσκοπα και μάταια, παρά να ζούμε μάταια, όπως λέει και ο Ιονέσκο, και τον κύριο Παλάφα τον Περικλή, ζωγράφο και συγγραφέα, και από ό,τι μου λέει είναι και ο λίγων ποιητής. Φοβούνται να πούν τη λέξη ποιητής, γιατί σου λέει άμα πούμε ποιητής μήπως μας παρεξηγήσουν κιόλας. Είναι και αυτό παρεξηγήσιμο σε αυτή τη χώρα. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Άρχισα έτσι μόνο και μόνο να σας δώσω αφορμή ότι το θέμα που θα συστήσουμε είναι για να βγάλουμε τα εσώψυχά μας πια. Φτάνει πια, δεν χωράμε πια μέσα μας. Και να ακούσει και ο κόσμος ότι κάποιοι άνθρωποι ούτε διεφθαρμένοι είναι, ούτε παραφθαρμένοι είναι, ούτε παραφράζουν τους εαυτούς τους. Είμαστε αληθινοί. Και αυτές οι εκπομπές, αυτά τα μικρά κανάλια, έχω πει κι άλλη φορά, είναι τα Ευαγγέλια της ελληνικής δημοσιογραφίας. Κύριε Κωνσταντινίδη, να αρχίσω από εσάς. Κύριε Λεπτοκαρίδη, συγχαρητήρια για την εισαγωγή σας, αλλά κάπου θα μου επιτρέψετε μια μικρή διαφωνία ως προς το ότι και ο ελληνικός λαός είναι διεφθαρμένος. Αυτός είναι το θύμα. Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι. Είναι θήτης και θύμα ταυτόχρονα. Αλλά αυτοί που φταίνουν, το έχει πει πολύ καλά ο Ισοκράτης, είναι η πνευματική ηγεσία του τόπου αυτού. Εγώ κάποτε την ονόμαζα πνευματική ακαθαρσία του τόπου αυτού. Είναι η πολιτική ηγεσία, πρωτίστως, η θρησκευτική μας ηγεσία, η αθλητική ηγεσία,
ότι όλοι οι οποίοι παριστάνουν ή ηγούνται αυτού του τόπου, αυτό που δεν νομιμοποιούνται και δεν δικαιούνται να πούν, ότι είναι τα γη αυτού του τόπου. Εμένα τις τελευταίες εβδομάδες με ενόχλησε, με θύμωσε βαθύτατα αυτό το ανήθικο, το ανέντιμο, το κατάπτυστο, το προκλητικό ύφος και αυτό που είπε ο κύριος Πάγκαλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ότι τα φάγαμε μαζί, δηλαδή ο λαός και η ηγεσία. Ο λαός τι έφαγε, κύριε Λεπτοκαρία? Κάτι ψίχουλα που πέφτανε από τα πλουσιοπάροχα τραπέζια τους. Δεν έφαγε τίποτε. Και αν διορίσανε, λέει, ερχόντουσαν και τους διορίζαμε. Εγώ γιατί δεν διόριζα? Πέρασαν 15 χρόνια που δεν είμαι βουλευτής. Επιτέλους θα πω και ορισμένα πράγματα. Αυτοί γιατί διορίζανε? Με χρήματα του ελληνικού λαού της χώρας καταχρεώνονταν η χώρα για να εξαγοράζουν ψήφους αυτοί και για να βγαίνουν πρώτοι στις εκλογικές τους περιφέρειες, γιατί έτσι εξασφαλίζαν τον υπουργικό θόκο που θα τους έδινε έτι περαιτέρω χρήμα πάλι να το ξοδέψουν για να εκμαυλίζουν, να εξαχριώνουν τον ελληνικό λαό. Αυτοί τον εξαγόραζαν. Και αν τα τρώγαμε μαζί, κύριε Πάγκαλε, θα είχαμε και την κοιλιά σου. Πολύ ωραίο. Δεν τα φάγαμε μαζί. Αυτοί οι γελοί, αυτοί οι κατάπτυστοι, και είναι τόσο προκλητική η δήλωση, χυδαία. Ένας χυδαίος πολιτικός είναι. Άκου, τα φάγαμε μαζί. Ποιος διόριζε? Και από τα ψίχουλα που δώσανε στον κόσμο και έφαγε, από αυτό χρεώθηκε και βούλιαξε η χώρα. Και γιατί αυτά που λέω εγώ τώρα τα έχω πει πριν από 20 χρόνια. Τα ίδια πράγματα έλεγα και τότε. Και αυτά που έλεγα πριν από 20 χρόνια, αυτά λέω και σήμερα. Αυτοί αλλάζαν κάθε τόσο. Άλλαξαν οι εποχές, λέει. Άλλαξε η εποχή. Λες και οι εποχές θα παρέμειναν οι ίδιοι. Οι εποχές άλλαξαν. Εσείς γιατί αλλάξατε? Εσείς γιατί από ψεύτο-σοσιαλιστές, πάντα έτσι ήτανε, γίνατε χειρότεροι και από τους χειρότερους νεοφιλελεύθερους. Και σαν βλέπω τους ίδιους και τους ίδιους αυτούς που λέτε στα μεγάλα κανάλια, βλέπω εκείνον τον κύριο Αδριανόπουλο. Δεν πας, κύριε μου, να κρυφτεί σε κάποια τρύπα, σε κάποια σπηλιά? Εσύ δεν ήσουν ότι η αγορά αυτορυθμίζεται, αφήστε την αγορά ελεύθερη? Ο άλλος, πώς το λέμε, όλοι αυτοί οι καθηγητάδες που πέρασαν, οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας, ο κύριος Αλογοσκούφης, μιλούσε με έναν οικονομολόγο φίλο και του είπα, ρε εσύ, καλά αυτό το London School of Economics μόνο τενεκέδες έβγαζε? Και μου λέει, όχι, έβγαζε και φελούς. Αυτή η φελή, αυτός ήταν. Ο κύριος Χρυσταδουλάκης ήταν. Ο άλλος, ο κύριος Σιμίτης ήταν. Ποιοι υπήρξαν Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας? Και εδώ σου έφερα το Ευαγγέλιο μου. Τελευταία κοιμάμαι, ξυπνώ με αυτό εδώ το βιβλίο. Αναφέρεται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον Γκούναρ Στρέγκ. Θεωρείται αυτός ο μεγαλύτερος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας όλων των εποχών της Σουηδίας. Και ο βασικός, και θεωρείται επίσης, ο βασικός συντελεστής του οικονομικού θαύματος της Σουηδίας. Για 21 χρόνια Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Από το 55 μέχρι το 76. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Ξέρετε το επάγγελμά του ποιο ήταν, κύριε Λεπτοκαρίδη? Εγώ το ξέρω, πέστε το, να τα ακούσει ο κόσμος. Βοηθός Κυπουρού. Βοηθός Κυπουρού. Και εδώ έχω ο Έρικ Μπλούμπεργκ, είναι καθηγητής Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος
πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ για την απονομή των βραβείων Νόμπελ Οικονομίας. Γράφει για τον Γκούναρ Στρένγκ, όταν μας μιλούσε εμάς τους οικονομολόγους, μας κολούσε στον τοίχο. Ο Κυπουρός. Ο Κυπουρός, με την απλή λογική του. Και πάντα όλα τα παραδείγματα που έφερνε ήτανε γύρω από ζαρζαβατικά και λουλούδια. Με την παραγωγή που έκανε. Μιλούσε. Αυτό που έκανε. Και εγώ, αν θα σας μιλήσω τώρα, αν φέρω μερικά παραδείγματα, θα είναι γύρω από τη δουλειά μου, από το επάγγελμά μου. Μας λέει κάποιος κύριος, θα τους πούμε και με τα ονόματα, ο κύριος Γεωργακόπουλος, που είναι και από αυτούς που εκτιμώ, τώρα είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ως υφυπουργός. Εγώ του πήγα μία υπόθεση όταν ήμουν βουλευτής και λέει: Λευτέρη, δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται, πρέπει να περάσει νόμος. Λέω: να περάσει νόμος. Γιατί μου είπε, για τα σταλίες. Του μιλούσα και του έγραφα αποδεδειγμένα, με έγγραφα. Και μου λέει: μόνο με νομοσχέδιο γίνεται. Λέω: φέρτο. Λέει: να το φέρω, λέει, δεν θα το ψηφίσει, λέει, και κανένας. Λέω: φέρτο εσύ, εγώ θα σου το ψηφίσω. Λέει: εσύ είσαι τρελός και θα το ψηφίσει. Δεν θα το ψηφίσει κανένας. Λέω: φέρτο και να δεις ότι θα σου βρω εγώ κι άλλους 50% τρελούς. Θα σου φέρω. Τι μου είχε πει αυτός? Ότι 2.500 σωματεία εθνικοθρησκευτικού περιεχομένου λιμένονται των τόπων αυτών. Ο υφυπουργός εθνικής οικονομικών ήταν εθνικής οικονομίας. Ναι. Και σήμερα έρχονται ξαφνικά να καλύπτουν ότι τα χρήματα τα έφαγαν οι συνταξιούχοι, κάποιοι κακομοίρες που παίρνουν 700-800 ευρώ. Έτσι. Πήρανε κανένα φράγκο αυτοί, κανένα ευρώ, ευρουλάκι, από αυτά τα 2.500 ψευτοσωματεία εθνικοθρησκευτικού περιεχομένου? Έμαθες εσύ? Εγώ τελευταία διαβάζω και ξαναδιαβάζω, παίρνω και μία και δύο και τρεις εφημερίδες, δεν έμαθα να παίρνω τίποτα. Συνέχεια, στο υποζύγιο που λέγεται ελληνικός λαός, οι αετονίχηδες πάνε, κάνε ένα σωματείο, κάνε κάτι, χραπ, να επιχορηγήσει από εδώ και από εκεί. Και αυτά τα σωματεία τα οποία είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Άλλη απάτη. Και αυτές, βέβαια, είναι τα σύγχρονα αυτά. Η μεγάλη απάτη. Αυτά είναι τα σύγχρονα. Έτσι. Τότε. Κάτι, ναι. Παρόμοιο είναι και αυτό. Ναι, ζητώ συγγνώμη. Να δώσω λίγο το λόγο και στον κύριο Μπαλάφα, ο οποίος. Τώρα κακώς τον διακόπτε. Όχι, παρακαλώ. Παρακαλώ να πιω λίγο νερό. Σε όλους εμάς. Είναι μάθημα, πράγματι, αλλά κοίταξε, άμα δεν τον διακόψω τον κύριο Κωνσταντίνη, επειδή τον ξέρω. Θα μπορεί να μιλάει μία ώρα εδώ να μας φάει την εκπομπή, όχι προς το κακό, προς το καλό μεν, αλλά ξέρετε, ο μονόλογος όμως κάπου, ναι, πέστε και στην απόψη σας και θα τον ξαναδώσουμε το λόγο. Δεν υπάρχει. Εγώ δεν θα κάνω καμία παρέμβαση για να μην σε διακόπτω. Κύριε Λεπτοκαρίδη, καταρχήν να σας ευχαριστήσω θερμά που βρίσκομαι στην πολύ ωραία εκπομπή σας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι δίπλα σε έναν αγωνιστή της δημοκρατίας. Δείγματα γραφής αυτού του αγωνιστή πήραμε τώρα μόλις. Και τον άκουγα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αυτό είναι μάθημα προς όλους τους Έλληνες. Να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε ακριβώς σε ποια θέση βρισκόμαστε. Σε ποια δεινή πραγματικότητα μας φέρανε, σε μια στιγμή δηλαδή που θα μπορούσε η Ελλάδα να ζει. Είναι παράδεισος η Ελλάδα. Ποιος δεν το αντιλήφθηκε? Οι πάντες το αντιλήφθηκαν. Είναι μια χώρα, ζούμε σε ένα παράδεισο, στον οποίο υπάρχουν κάτι δεξιοτέχνες που την μπόρεσαν να τη μετατρέψουν σε κόλαση. Και εδώ είναι το μεγάλο.